Μην ανησυχείτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει όλες τις ρευνεύσεις προς το κεφάλαιο και με το παραπάνω μάλιστα. Σας πήρε τη δουλειά, βλέπετε. Γι' αυτό το χειροκροτούν. Γιατί αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός από ό,τι εσείς για την ικανοποίηση των αξιώσεών τους. Τώρα, μπροστά στις εκλογές, η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσει τη γνωστή απάτη του μικρότερου κακού. Ενώ συνέχισε να φορτώνει στην εργατική τάξη, στους αυτοαπασχολούμενους και στα παιδιά τους, την κρίση και το χρέος που δεν είναι δικά τους με το τρίτο μνημόνιο, ενσωματώνοντας τα δύο προηγούμενα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας με τους πάνω από 1.000 εφαρμοστικούς νόμους που τσάκισαν τη ζωή τους, τώρα εξαγγέλει τα λεγόμενα θετικά μέτρα. Προσπαθείτε να περάσετε, κύριε, κλίμα ανοχής, υπομονή στο λαό. Τον εξεπατάτε με τη δίθεν επιλογή της σταδιακής επαναφοράς των δικαιωμάτων. Ενώ από την άλλη καθησυχάζετε τους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους ότι δεν θα ξεφύγετε ούτε ένα ευρώ από αυτά που έχετε συμφωνήσει και δεσμευτεί απέναντί τους. Ότι δεν θα ανατρέψετε τις μεταρρυθμίσεις. Επιχειρείτε να δημιουργήσετε εκείνο το κλίμα έτσι ώστε να σας δοθεί συγχωροχάρτη για τη μεγάλη απάτη, για τη μεγάλη έφοδο στο εισόδημα και τη ζωή του λαού, ώστε να συνεχίσετε τις μεταρρυθμίσεις, τις ανατροπές δηλαδή, που σας υποδεικνύουν οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομίλων και βέβαια οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, τα παιδιά τους δεν θα εξαπατηθούν. Έχουν πια πείρα από τη διαχείριση των αναγκών του κεφαλαίου, όποιο πρόσημο κι αν έχει αυτή, φιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική, αριστερή, πράσινη και όπως κι αν ονομαστεί. Όλοι υπηρετούν το κεφάλαιο και τις ανάγκες του σαρώνοντας κάθε δικαίωμα, τσαλακώνοντας τη ζωή κάθε εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς μιλούσατε για τη γενιά των 700 ευρώ και τώρα είμαστε στη γενιά των 300 ευρώ. Πήρατε 100 και δίνετε 1. Και θέλετε να σας πούν και ευχαριστώ για τα έργα και τις ημέρες σας. Βέβαια το ίδιο επιδιώκει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η ΚΙΝΑΡ. Να ξεχάσουν τα θυμωτά τους, τον πόλεμο που δέχτηκαν όσο ήταν στην κυβέρνηση, αλλά και την ολόκληρη στήριξη στο τρίτο μνημόνιο και σε κάθε μέτρο που στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η Νέα Δημοκρατία, επιδιώκοντας τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, δεν πάβει να προβάλλει ομά την πρόθεσή της να προχωρήσει ικανοποιώντας αξιώσεις τους, αποδεικνύοντας ότι είναι ο γνήσιος εκπρόσωπός τους. Ο κ. Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει πάρει, όπως είπαμε, την μπουκιά από το στόμα, υπερθεματίζει σε αντιλαϊκά μέτρα προκειμένου να γίνει αυτός ο εκλεκτός του κεφαλαίου. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η πρότασή του για 7ήμερη εργασία, δίθεν με τη θέληση των εργαζομένων, όταν όλοι γνωρίζουν πως ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς εκβιάζει αυτή τη θέληση των εργαζομένων. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκπλήσεται και δεν μπορεί να υποκρίνεται από αυτή τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο ίδιος κατάργησε την κυριακάτικη αργία σε μια σειρά κλάδους που σημαίνει 7ήμερη εργασία και έχει τη δική του αποφασιστική σφραγίδα. Όλοι σας ικανοποιείτε τις αξιώσεις του κεφαλαίου. Το εργατικό δίκαιο για το οποίο έγινε λόγος, που δημιουργήθηκε με σκληρούς αγώνες, το ανατρέψατε και έχετε δεσμευτεί για την κωδικοποίηση, διευκολύνοντας την εργοδοσία να υλοποιήσει όλες τις ανατροπές. Βέβαια, ποιες είναι αυτές? Τη δουλειά σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής και την απογείωση του διευθυντικού δικαιώματος. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου όχι μόνο δεν συνιστούν καμιά πραγματική και ουσιαστική ανακούφιση για το λαό και ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά είναι και η άλλη όψη της κλιμάκωσης, της αντιλαϊκής επίθεσης σε βάρος τους. Στοχεύουν αυτές οι ρυθμίσεις στο να νομοποιήσουν τη συνέχιση αυτής της πολιτικής στη συνείδηση του λαού. Η σημερινή εξαθλίωση δεν αλλάζει με μερικά ψίχουλα ανακούφισης. Δεν μπορεί να αλλάξει όσο η αιτία που τα γεννά παραμένει. Και η αιτία που τα γεννά είναι η ανάγκη
των μεγάλων επιχειρήσεων να διασφαλίσουν και να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους. Η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει το γεγονός ότι από τα 55 δις ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού οι μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν λιγότερα από 3 δις ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα, μέσα στα οποία βρίσκεται και το 1 δις των μέτρων που εξήγηλε για το 19, θα βγουν από τις τσέπες των μισθωτών, των αυταπασχολουμένων, των συνταξιούχων, των αγροτών. Τα μέτρα ανακούφισης είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από την τεράστια εκλοπή από όλες τις κυβερνήσεις πριν της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσα παίρνεται από τον λαό, τα δίνεται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στην αποπληρωμή του χρέους που δεν είναι δικό του. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εμφανίσει ως κερδισμένους τους εργαζόμενους. Το κεφάλαιο θα κερδίσει, όχι μόνο έμεσα, αφού τα μέτρα αποτελούν άλοθη της πολιτικής που προωθεί η κυβέρνηση υπέρ του, αλλά και άμεσα, αφού μεγάλο μερίδιο της χρηματοδότησης πηγαίνει απευθείας στις τσέπες των ομίλων. Να μιλήσουμε για την επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Τι συνιστά αυτή? Άμεση επιχορήγηση για τους μεγάλους ομίλους που θα βρουν φτηνότερη εργατική δύναμη και παράλληλα ένα επιπλέον κίνητρο για να αντικαταστήσουν παλιότερους εργαζόμενους με δικαιώματα με νέους χωρίς δικαιώματα. Μεγάλο μέρος της μείωσης του ΦΠΑ στην ενέργεια με βάση και την τροπολογία στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας των μεγάλων ενεργοβόρων επιχειρήσεων τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τουρισμό. Οι λαϊκοί καταναλωτές θα ωφεληθούν ελάχιστα. Βέβαια, να μην μιλήσουμε για την προκλητική εξαγγελία υπεραπόσβεσης, θα τη φέρετε και αυτή, που εξαγγείλεται για τους μεγάλους ομίλους που αποτελεί ουσιαστικά μια νέα εχώρηση τεράστιων νόμιμων φοροαπαλλαγών. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση φορολογεί το λαό με τεκμαρτά εισοδήματα και φοροαπαλλάσσει το κεφάλαιο με τεκμαρτές ανύπαρκτες δαπάνες. Η κυβέρνηση φέρνει το επίδομα των 300 ευρώ και για όσους έχουν σύνταξη έως 500 ευρώ, τα 500 ευρώ. Το βαφτίζει 13η σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να αθωώσει τον νόμο λεμιτόμου του Κατρούγκαλου. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ότι καταργήσεται το ΕΚΑΣ που το έπαιρνε οι χαμηλοσταξιούχοι ύψους 2,4 δις. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ότι οι συνταξιούχοι έχασαν εκτός της 13ης και 14ης σύνταξης, πάνω από 3 συντάξεις από την κύρια και επικουρική από τις μειώσεις έως και 30 και 35% του νόμου Κατρούγκαλου. Τους επιστρέφεται ένα ποσό από τον κωδικό, κύριε Υπουργέ, που είναι για το βοήθημα εορτών. Αυτή είναι η εισήγηση στον ΕΦΚΑ. Αυτός είναι ο κωδικός που θα καταβληθεί η 13η λεγόμενη σύνταξη, το από το βοήθημα εορτών. Και εδώ αποδεικνύεται, αποκαλύπτεται η υποκρισία σας και όσα λέτε. Γνωρίζουν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και όλα τα θύματα της πολιτικής σας ότι επιστρέφετε ψίχουλα που με θράσος θα αποκαλείτε παροχές. Το ίδιο και με τη ρύθμιση των χρεών για τις 120 δόσεις όπως έχει επικρατήσει. Αυτή δεν προσφέρει ουσιαστική λύση στα σημερινά αδιέξοδα. Αντίθετα, παραμένουν στο ακέραιο όλες οι αιτίες φωταγενών. Με τις ρυθμίσεις αυτές δεν κουρεύεται κανένα χρέος. Ο εκβιασμός του επαναπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών έχει ένα πανάκριβο τίμημα της συντάξης πείνας, μειώνει μεν το ποσό των χρεών, δίνει όμως συντάξεις χαμηλότερες κατά 41 έως 65%. Το δίθεν κούρεμα των προσαυξήσεων ακυρώνεται στην πράξη αφού οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με όρους τραπεζικού δανεισμού. Οι αντιλαϊκές πολιτικές που φούτωσαν τα χρέη ζουν και βασιλεύουν. Το νομοθετικό πλαίσιο που κράτησε άθικτο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το συμπλήρωσε και προώθησε αντιασφαλιστικές επιδιώξεις δεκαετιών. Αυτό οδήγησε παραπέρα στη συσσόρευση των χρεών. Με δικούς σας νόμους αυστηροποιήθηκαν οι αναγκαστικές εις πράξεις κατασχέσεις, οι οποίες σήμερα ξεκινούν από τα 500 ευρώ. Οι περισσότεροι από τους 80.000 αυταπασχολουμένων σε συντάξιμη ηλικία με χρέη πάνω από 20.000 ευρώ, ενώ έχουν πληρώσει δεκαετίες ασφαλιστικών εισφορών, κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα, ακόμα και το σπίτι τους.
Η ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση είναι προσωρινή και προϋποθέτει τον δραστικό περιορισμό ακόμα και αυτής της κουτσουρεμένης σύνταξης του νόμου Κατρούγκαλου για μια δεκαετία. Όλες οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις που δημιούργησαν το πρόβλημα εξακολουθούν να ισχύουν. Η προσωρινή αναστολή τους για να γεμίσουν τα ταμεία σε βάρος της επιβίωσης των συνταξιούχων δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Οι διεκδικήσεις των αυτοαπασχολουμένων ικανοποιούνται με την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ και ζητάμε να την κάνετε αποδεκτή. Η πλήρης κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και συνεπώς του άρθρου 12 για τις συντάξεις κυρίας εξακολουθεί να είναι η απέτηση των ασφαλισμένων των συνταξιούχων μέσα και από τους σκληρούς αγώνες που έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση με τη ρύθμιση του βάσιμου λόγου για την απόλυση επιχειρεί να καλλιεργήσει ένα φιλεργατικό προφίλ την ίδια ώρα που γενικεύεται η εργασιακή ζούγκλα, που ενσωμάτωσε όλο το αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, που διατήρησε στο ακέραιο τους αντεργατικούς νόμους για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ενίσχυσε παραπέρα το πλαίσιο για το σμπαράλεσμα του εργάσιμου χρόνου. Επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με δικό της νόμο τη 12ωρη δουλειά στους νοσοκομιακούς γιατρούς, διατήρησε τη μείωση αμοιβής των υπεριοριών, επέβαλε δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο, με αποτέλεσμα και την 7ήμερη δουλειά όπως είπαμε. Διατηρεί τη δοκιμαστική περίοδο του ενός χρόνου, κατά την οποία η απόλυση δεν απαιτεί αιτιολόγηση όταν γίνεται σε αυτή την περίοδο και βέβαια δεν δικαιούνται καμιά αποζημίωση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας επί της ουσίας απολύσεις με κάθε μορφή κάθε χρόνο ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια και αγγίζουν τον απόλυτο αριθμό των μισθωτών. Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 56 του διανομής με δίκυκλο δεν ικανοποιούν το αίτημα έτσι ώστε ο εξοπλισμός, τα μηχανάκια, η συντήρηση, τα έξοδα μετακίνησης να είναι στην αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης. Μια σειρά από αιτήματα όπως η απαγόρευση της διανομής με δίκυκλο σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, η οριοθέτηση των χειρομηνευτικών αποστάσεων, η απαγόρευση της χρονομέτρησης με βαριές ποινές γιατί είναι η αιτία πολλών ατυχημάτων και πολλές φορές θανατηφόρων, δεν τα αποδέχεστε, καθώς βέβαια και την ένταξη της ειδικότητας στα βαρέα και καθηγινά επαγγέλματα. Το ΚΚΕ τα 4 αυτά χρόνια κατέθεσε δεκάδες προτάσεις νόμου και τροπολογίες για αύξηση μισθών, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, την πρόταση νόμου των 530 εργατικών οργανώσεων για την προστασία των ανέργων, την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, για τα χρέη των λαϊκών στρωμάτων, για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και άλλα πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέριψε μία προς μία όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του λαού. Και τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε καταθέσει 4 τροπολογίες που απαντούν στις αγωνίες των οφειλετών σε φορεία, δήμους και ταμεία, στην φορολογία που απαλήφθη τα επιπλέον εμπόδια για την απόφαση για απεργία. Είναι γνωστές οι τροπολογίες μας, τις έχετε, όμως θέλω να πω για τον κόσμο που μας ακούει ότι η μία είναι η διαγραφή τόκων προς αυξήσεων και περικοπή οφειλών των λαϊκών οικογενειών από χρέη προς το δημόσιο και ρυθμίσει για τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Με την τροπολογία αυτή διαγράφονται τόκοι και προσαυξήσεις για οφειλές στο δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ, μειώνεται το χρέος κατά 30% για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και 50% για τους ανέργους. Καταργούνται η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος για εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Διαγράφονται τόκοι και προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία μη μισθωτών και μέχρι 20.000 ευρώ στον ΟΓΑ. Καταργείται η εισφορά του κλάδου υγείας, χορηγείται σύνταξη σε όσους τη δικαιούνται για οφειλή μικρότερη από 50.000 ευρώ. Το χρέος που απομένει ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις που δεν ξεπερνούν κατέτος το 5% του εισοδήματος μέχρι 20.000 ευρώ. Η άλλη τροπολογία
αφορά την κατάργηση ρύθμισης που προβλέπει τη μείωση του αφορολόγητου από τα 9.500 ευρώ σε λιγότερο από 6.000 ευρώ από 1η Απριλίου του 2020 για μισθωτούς και συνταξιούχους. Επίσης, η τρίτη τροπολογία αφορά την εφαρμογή άμεσων μέτρων για τη διαγραφή χρεών προς τους Δήμους με εισοδηματικά κριτήρια τέτοια που να προστατεύουν τα λαϊκά συμφέροντα. Και η τέταρτη αφορά την κατάργηση ανεργατικής διάταξης που εμποδίζει τη λήψη απόφασης για απεργία. Καταθέτουμε επίσης τις προτάσεις που τις είπαμε και στην Επιτροπή, αλλά βέβαια δεν τις έχουν πάρει υπόψη, γιατί βλέπω τον κύριο Πετρόπουλο να μην έχει πει τίποτα για αυτές, όπως την πρόταση της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΑΕ για τη συνταξιοδότηση των οφηλετών, την πρόταση του Συνδέσμου Εφημεροδοπολών για την επέκταση του τρόπου υπολογισμού μέχρι 31/12 του 2016, την πρόταση των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, στο άρθρο 43, που λύνει ένα σοβαρό πρόβλημα των εργαζομένων που είναι αυτή τη στιγμή και στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, που δεν είναι σε οργανικές θέσεις. Να τοποθετούνται σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις ή συνιστόμενες προσωπαγής θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση των διοικητών τη στιγμή που δεν υπάρχει κόστος για αυτούς. Το ΚΚΕ, ακόμη και ένα ευρώ να προβλέπει κάποια ρύθμιση, το έχουμε πει πολλές φορές, να παίρνει ο εργαζόμενος, δεν θα πούμε όχι, να μην το πάρει, δεν θα μπούμε εμπόδιο. Τίποτε ακόμα και από αυτά τα ελάχιστα δεν θα είχαν δοθεί χωρίς τους αγώνες των εργαζομένων όλο το προηγούμενο διάστημα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πραγματική ανακούφιση οι εργαζόμενοι και ο λαός μπορούν να πετύχουν μόνο μέσα από τον αγώνα για την ανάκτηση των απολειών και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών απέναντι στο πραγματικό αντίπαλο, απέναντι στο κεφάλαιο και την πολιτική αυτών που την υπηρετούν. Την ίδια ώρα που κάνουν τα πάντα για να ξεχάσει ο λαός τα δικαιώματα, να βάλει χαμηλά τον πήχη των απαιτήσεών του, να ξεχάσει ότι έχασε και να συμβιβαστεί με τα ψίχουλα, τις δόσεις, τα επιδόματα και τα κοινωνικά μερίσματα. Σε αυτόν τον αγώνα συμπαράστασης μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ στις εκλογές παντού, γιατί αυτό θα είναι η δύναμή του στον αγώνα για να μπορέσει να ανακτήσει όλα αυτά. Καταθέτουμε για τα πρακτικά τις προτάσεις που διάβασα προηγουμένως του ΑΕ, των Εφημεροδοπολιών, την πρόταση των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ και βέβαια καταθέτουμε και τις προτάσεις που κάναμε στις επιτροπές που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί και θα περιμένουμε στο τέλος ο κύριος Υπουργός να μας πει για αυτές.